Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Η ελληνιστή τρίγωνα κάλαντα μέσα στη γειτονιά. Δεν ήρθαν ακόμη τα Χριστούγεννα, ήρθαν όμως ταινιόνια γιορτινά. Πήγα χθες λοιπόν και είδα όχι μία, αλλά δύο εορταστικές ταινίες. Μία του Hollywood και μία ντόπια. Και μπήκα για τα καλά στο γιορτινό κλίμα. Όπως θα καταλάβατε για το σκηνικό. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα μιλήσουμε χωρίς κανένα απολύτως spoil για το ολοκένουργιο franchise που γεννάται με την πρώτη ταινία Wonka με πρωταγωνιστή τον Τιμωτέ ή Τίμωθη Σαλαμέ, όπως θέλετε πείτε τον. Μία άκρος γιορτινή ταινία που είχε την αποστολή να αποδείξει πως έχει νόημα ύπαρξης μετά την ταινία Wonka που είχαμε δει με τον Tim Burton και τον Johnny Depp στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα κατάφερε όμως. Τώρα θα το μάθουμε. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Πάμε να τα πούμε! You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Προσοχή, παιδιά! Προσοχή, προσοχή μεγάλη! Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, παιδιά, γιατί δεν είδα πουθενά να αναφέρεται πως η ταινία είναι musical. Ούτε στο trailer δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, ούτε και στο IMDb. Μπείτε τώρα, τσεκάρετε το, να δείτε ότι δεν γράφει πουθενά musical. Κάτι που είναι ψέμα. Μπορεί να μην είναι 100% musical, αλλά είναι κατά 80% μπορεί να λέω και λίγο σίγουρα νέα ταινία Wonka. Κάτι που αρχικά μου κακοφάνηκε γιατί δεν το γνώριζα, ρε παιδιά, και πάνω απ' όλα θέλω οι ταινίες που πάω να δω να είναι τίμιες απέναντί μου, ειδικά όταν για να πάω να τις δω πρέπει να πληρώσω και 9,5 ολόκληρα ευρώ. Εντάξει, παιδάκια μου, ευχαριστώ. Για όσους δεν γνωρίζουν, λοιπόν, να πούμε πως η συγκεκριμένη ταινία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ταινία Willy Wonka και το εργοστάσιο σοκολάτα του Tim Burton. Καμία απολύτως. Και το αναφέρω αυτό, το διευκρινίζω, γιατί είχε βγει μια φήμη ότι είναι ένα prequel αυτής της ταινίας. Όχι, σε καμία περίπτωση, καμία απολύτως σχέση οι δύο ταινίες. Μιλάμε για έναν εντελώς άλλο κόσμο, με εντελώς άλλη αισθητική, με ένα εντελώς διαφορετικό πρωταγωνιστή από τον Johnny Depp και υποκριτικά αλλά και σαν εικόνα. Μια ταινία με έναν εντελώς άλλο προσανατολισμό. Πιο πολύ θα έλεγα μοιάζει με prequel της ταινίας του 1971 παρά με αυτή του Tim Burton. Δηλαδή και σαν εικόνα, ρε παιδί μου, αλλά με μοιάζει περισσότερο με τον Wilder, τον παλιό ηθοποιό, παρά με τον Johnny Depp. I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Η αποστολή της ταινίας αυτής είναι να ξεκινήσει εκ νέου το franchise, λοιπόν, να χτίσει έναν ολοκένουργιο κόσμο, γι' αυτό και είπα ένα ολοκένουργιο franchise στην αρχή του βίντεο, και κατά τη γνώμη μου το πετυχαίνει αυτό 100%. Ο κόσμος που γεννά αυτή η ταινία, κυρίες και κύριοι, που γεννά το Wonka, είναι ένας αρκετά γοητευτικός, γεμάτος και ξεχωριστός, θα έλεγα, κόσμος, ειδικά μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θα φαίνεται μαγικός και μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά. Έχει πολύ μαγεία μέσα. A good chocolate is simple. Where is this? It's just weird. What's happening? Oh, what's a chocolate that makes it fly? Μιλάμε για μια ταινία με εκπληκτική αισθητική. Για μια ταινία που ξέρει τι θέλει να κάνει και το κυριότερο, ξέρει πώς θέλει να το κάνει αυτό. Ειλικρινά, παιδιά μου, ήρθαν πάρα πολλές φορές vibes από ταινίες των Zeros που έβλεπες τότε ότι οι ταινίες είχαν έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Είχαν μια συγκεκριμένη ιδέα από πίσω τους που σε έπαιρνε μαζί τους. Ήξερες πού το πάνε και ταυτόχρονα δεν ήξερες. Όσοι έχετε ζήσει αυτή την εποχή, έντονα καταλαβαίνετε τι λέω. Εάν προσέξατε λοιπόν στην αρχή, φώναξα προσοχή, γιατί η ταινία είναι σε ένα μεγάλο τους ποσοστό musical και κάθε musical, εάν θέλει να δικαιολογεί τον τίτλο του πάνω απ' όλα και να θεωρείται και καλό, πρέπει να έχει και καλή μουσική. Και το Wonka σε αυτόν τον τομέα είναι εκπληκτικό. Ό,τι τραγούδι και να άκουσα ήταν μουσικά to the point και πιστεύω πως κάποια από αυτά τα τραγουδάκια θα τα τραγουδάμε και στο μέλλον. Όχι τόσο πολύ για τους στίχους τους που και αυτοί ήταν πάρα πολύ ωραίοι, αλλά πιο πολύ για την μελωδία. Αυτό όμως που μου έκανε τεράστια εντύπωση στο Wonka, κυρίες και κύριοι, είναι η σκηνοθεσία του. Φοβερή σκηνοθεσία, φοβερά όμορφες γωνίες λήψης, ωραίες ιδέες, ωραίες κινήσεις της κάμερας. Όλα έδαιναν αρμονικά και μάλιστα έδαιναν και ρυθμικά αρμονικά με τα τραγούδια που έπαιζαν από πίσω. Είχα πάρα πολύ καιρό να δω μια ταινία να χρησιμοποιεί τόσο όμορφα τον ήχο της. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι οι δημιουργοί γούσταραν που τους δόθηκε αυτή η ταινία. Έκανε μπαμ από χιλιόμετρα ότι έβαλαν μεράκι και όρεξη στο project. Τώρα,
Το ότι δεν τους πέτυχε στο 100% το όλο πράγμα οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Ladies and gentlemen of the Calorie Gourmet. My name is Willy Wonka. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για το cast της ταινίας. Σε γενικές γραμμές, το cast είναι εκπληκτικό. Πολύ όμορφες οι επιλογές των ηθοποιών. Λατρεύω επίσης την βρετανική προφορά που είχαν οι περισσότεροι από αυτούς, γιατί σε τέτοιες ταινίες δεν ξέρω, επειδή μου ταιριάζει πάρα πολύ, μου κολλάει. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο αγαπημένος μου χαρακτήρας στις ταινίες Harry Potter ήταν, είναι και θα είναι η Ερμιόνη. Αλλά. Συγγνώμη, παιδιά, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Δεν μπορώ να το κρατήσω όμως άλλο μέσα μου. Δεν ξέρω ο Σαλαμέ γιατί έχει γίνει τόσο πολύ hot στο Hollywood. Θεωρείται τόσο πολύ ανερχόμενος αστέρας. Αλλά μέχρι τώρα, όπου τον έχω δει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ρε παιδί μου, στις οποίες όμως δεν είναι πρωταγωνιστής, είναι άντε λίγο καλό. Συνήθως είναι μέτριος. Μέτριος. Πήγα να πω κακός, αλλά όχι, κακός δεν είναι πουθενά. Και δυστυχώς για αυτόν, αυτή η ταινία είναι από αυτές τις ταινίες που ο πρωταγωνιστής πρέπει να την κουβαλήσει στις πλάτες του και κατά την άποψή μου ο Σαλαμέ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Σε ολόκληρη την ταινία ένιωθα πως είχαν δώσει μια Lamborghini να την οδηγήσει ένα απλό νέο παιδί που δεν έχει οδηγήσει ποτέ στη ζωή του κάτι παραπάνω από πελάστρα. Τυχαία το είπα το μοντέλο, μην παρεξηγήθηκε κανένας. Με άλλα λόγια, ένιωθα πως ήταν λίγος. Ναι, το παλικάρι φαίνεται ότι δουλεύει πολύ, κάνει μπαμ ρε παιδί μου, είναι τίμιος, προσπαθεί και δίνει και εδώ το 100% του εαυτού του. Μη σας πω, το ξεπερνάει κιόλας το ταβάνι του εδώ πέρα, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό. Ούτε τη φωνή έχει για να υποστηρίξει ένα τέτοιο project, ούτε τις χορευτικές ικανότητες τις έχει για να υποστηρίξει ένα τέτοιο project. Και όταν λέω για τη φωνή, δεν μιλώ για την τεχνική του, αλλά για την χρειά του. Δεν μπορούσα να την ακούω, ρε παιδιά, συγγνώμη. Αλλά πείτε, όλα αυτά δεν τους δίνουμε σημασία, άστα στην άκρη. Η υποκριτική του ικανότητα, ρε παιδιά, είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν πάει παραπάνω, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι το διευκρινίζω. Μπορεί στο μέλλον ο τύπος να γίνει ο Ντικάπριο, δεν ξέρω. Πάντως τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που απεχθάνομαι γενικά να την αναφέρω και να τη λέω για το οτιδήποτε, αλλά ίσως στην περίπτωση του Σαλαμέ να ισχύει. Είναι υπερεκτιμημένος. Με συγχωρείτε, παιδιά, αυτό βλέπω, αυτό λέω. Καταλαβαίνω ότι τον πήραν γιατί πέραν των άλλων έχει και μεγάλο cloud από πίσω του. Τραβάει πολύ τη νέα γενιά και λόγω εμφάνισης, ρε παιδί μου, είναι αυτό το baby face που τραβάει τα νέα κοριτσάκια. Αλλά σε μια ταινία σαν το Wonka, οι αδυναμίες του γίνονται πάρα μα πάρα πολύ αντιληπτές. Ευτυχώς όμως, την Lamborghini που έδωσαν στο Σαλαμέ δεν την έριξε, ρε παιδί μου, στον τοίχο. Την οδήγησε ο άνθρωπος. Μπορεί να μην την έβαλε στροφές με 200 για να εντυπωσιάσει το κοινό, αλλά στον τερματισμό έφτασε. Αλόβητος. Με άλλα λόγια, δεν χάλασε τόσο το γλυκό. Και εδώ αυτή η φράση ταιριάζει γάντι, γιατί είναι και μεταφορική και κυριολεκτική. Pretty sure I've gained about 150 pounds in the last 2 weeks. You could change her life, Mr. Walker. Σε γενικές γραμμές, παιδιά, είχα χρόνια να δω μια τόσο ωραία, καλωστημένη οικογενειακή adventure κωμωδία που να με κάνει να περάσω τόσο καλά και να φύγω από το σινεμά με χαμόγελο. Και πάνω απ' όλα, όπως οφείλει να κάνει κάθε οικογενειακή ταινία, να περάσει και ένα πολύ όμορφο ηθικό δίδαγμα στον θεατή και το περνάει και με το παραπάνω. Και αν λέω, τα άθλια CGI δεν χαλούσαν εντελώς την εμπειρία και την μαγεία που σου έκτιζε η ταινία με όλα τα άλλα, τότε θα ήμασταν πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν θέλω να γκρινιάσω, αλλά συγγνώμη. Εν έτη 2023, κοντεύει 24, άντε να καταλάβω να φαίνονται ψεύτικες οι υπτάμενες σοκολάτες και τα ψεύτικα μαλλιά και μουσια που εμφανίζονται, αλλά δεν μπορείτε να φτιάξετε σήμερα έναν καπνό CGI που να φαίνεται ρεαλιστικός. Τόσο δύσκολο είναι. Και δεν μιλώ, παιδιά, ούτε καν για καπνό φωτιάς, έτσι, που πες, φαντάζομαι θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Μιλάμε για καπνό από ζεστό ρόφημα. Ρε παιδιά, YouTuber να βάλω αυτή τη στιγμή να το φτιάξει αληθινό, λίγο θα διαβάσει, θα το κάνει να φαίνεται πιο αληθινό. Δεν είπαμε να κάνετε CGI ζώα να φαίνονται 100% αληθινά, ούτε να γκρεμίσετε ρεαλιστικά το Burj Khalifa. Είναι καπνούλι, είπαμε, είναι τόσο δά, δηλαδή είναι κρίμα. Είναι κρίμα να εκνευρίζομαι κάθε φορά που έβλεπα ένα χάλια CGI να χαλάει όλη αυτή τη μαγεία που η ταινία χτίζει με τα υπόλοιπα τόσο τέλεια. Τόσα λεφτά δηλαδή δώσατε στα κοστούμια, σε μακιγιά, σε σκηνικά, σε γνωστούς ηθοποιούς για να παίξουν στην ταινία, στο CGI πάλι καράντα τσιγκουνιές. Και μιας και ανέφερα, παιδιά, τους γνωστούς ηθοποιούς, να πω και ένα μεγάλο μπράβο στον Hugh Grant, ο οποίος ήταν ένας εκπληκτικός πορτοκαλί ούμπα λούμπα από τα highlights της ταινίας, χωρίς καμία απολύτως αμφισβήτηση. So you're the funny little man who's been following me.
I will have you know that I am a perfectly respectable size for an Oompa Loompa. Δηλαδή, στο επόμενο Wonka που θα βγει, γιατί θα βγει και επόμενο, ανυπομονώ να τον δω να έχει περισσότερο χρόνο επί της οθόνης. Και να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα με τίποτα. Και επίσης, το ίδιο φοβερή ήταν και οι τρεις κακοί της ταινίας, τους ηχαίνεσαι όλους με το καλημέρα. Μπράβο σας. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop. Και να κάνουμε ένα ρεζουμέ λοιπόν. Το Wonka έχει ταυτότητα. Επιτέλους είδα μια ταινία με την δική της ξεχωριστή αισθητική. Επιτέλους είδα μια ταινία που θέλει να κάνει κάτι ξεχωριστό, κάτι μη τετριμένο. Προσπαθεί να είναι ο εαυτός της και όχι κάποια άλλη. Έχει και τις ατακούλες της τις ωραίες. Έχει ωραία κωμωδία. Έχει γενικά μια πολύ γιορτινή και ζεστή ατμόσφαιρα που πιστεύω, παιδιά, θα είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες, να πάρετε την παρέα σας, την κοπέλα σας, το παιδί σας, τον άνθρωπο που αγαπάτε τέλος πάντων και να ράξετε μέσα σε μία αίθουσα να το ευχαριστηθείτε με την ψυχή σας. Από εμένα δηλαδή, όπως θα καταλάβατε, είναι ναι, πέρασα πάρα πολύ καλά και άνετα θα την ξαναέβλεπα. Άνετα. Αλλά είπαμε έτσι, προσοχή, είναι musical, αν δεν τα αντέχετε, μην το δοκιμάστε, ρε παιδιά, εγώ σας προειδοποίησα. Αν και να ξέρετε, ούτε σε μένα αρέσουν τα musicals, σε αυτό πέρασα πάρα πολύ καλά. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ για το Wonka. Τώρα, όπως πάντα, θέλω από όσους έχουν πάει ήδη και έχουν απολαύσει τη νέα ταινία του Τιμωτέ Σαλαμέ να μου γράψουν την άποψή τους κάτω στα σχόλια. Θα παρακαλέσω χωρίς απολύτως κανένα spoil για να κάνουμε πολύ ωραία κινηματογράφο συζητησούλα. Τόπα. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερα αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok που ανεβαίνει πάρα πολύ νέο υλικό και εκεί πέρα. Και επίσης εκεί πέρα λέω και τη γνώμη μου για ταινίες τις οποίες δεν κάνω βίντεο στο YouTube έτσι στα γρήγορα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται και έρχονται φοβερές γιορτινές βιντεάρες, πιστέψτε με. Μέχρι το επόμενο βίντεο εννοείται να βλέπετε ταινίες και σειρές, να πηγαίνετε στο κινηματογράφο, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε.